Δεν φτάνω εκεί και ούτε θέλω να φτάσω. Αλλά εγώ ξέρω γιατί φωνάς. Αυτά τα συμφέροντα λοιπόν όχι μας τυφλώνουν, δημιουργούν αναγκαστικά ένα άλλο. Λοιπόν, όταν το δεύτερο είναι αυτό, ότι δεχόμεθα τον Πάπα στη λειτουργία, βέβαια δεν λειτουργεί ακόμα. Ας αφήσουμε το άλλο, ότι ήδη από την εποχή του Αθηναγόρου τα έχω γράψει και τα έχω δημοσιεύσει, υπάρχει η μυστηριακή διακοινωνία. Μεταξύ τους κοινωνούν. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, το Πατριαρχείο. Λοιπόν, εισάγεται ο Πάπας, ο Ιχ Πάπας, ενώ είναι ανέρεση του χριστιανισμού ως Πάπας, ο παπικός θεσμός, εισάγεται ο Πάπας εις τη λειτουργία και δέχεται ασπασμό και δίνει ασπασμό εκεί που δεν είναι η θέση. Δεν είναι τυπικός φιλικός ασπασμός. Ξέρετε, αυτό σημαίνει ενότητα εν τη πίστη. Η μεγαλύτερη βλασφημία για έναν πατερικό ή πατέρα της Εκκλησίας, Άγιο δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη βλασφημία που μπορεί να υπάρξει. Ο Μάρκος Ευγενικός έλεγε, ως αιρετικούς αυτούς αποστρεφόμεθα. Άλλο ως ανθρώπους, αν σφαλάζει από τον πόνο, να του δώσω τα σωθικά μου να γίνει καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν μπορεί να περάσει στη λατρεία, εάν δεν τον θεωρήσεις ότι είναι ορθόδοξος, ότι ανήκει στο σώμα του Χριστού. Η προσπόνηση μετά που επανελήφθη του Πατριάρχου, αδελφέ εν Χριστώ, επίσκοπε Ρώμης και λοιπά, αδελφέ εν Χριστώ, τι σημαίνει? Αδελφός εν Χριστώ είναι αυτός όπου ζει την ίδια χάρη του Τριαδικού Θεού και είναι συνόμιλος των Αγίων, ενωμένος με όλους τους Αγίους. Δεν τους έχουμε για στολίδια εδώ τους Αγίους. Επομένως δεν μπορείς να πεις τον άλλον αδελφόν, αν δεν το θεωρείς ότι μετέχει στο γεγονός της πίστεως και στην ζωή της πίστεως. Οπότε η ένωση έχει γίνει. Τι φωνάζουμε? Η ένωση έγινε. Όχι τώρα, προαρκετώνε τώρα. Και αυτό έχει επηρεάσει όλη την Ορθοδοξία. Πολλές τοπικές εκκλησίες, αρκετές μάλλον τοπικές εκκλησίες, σκέπτονται κατά τον ίδιο τρόπο και ενεργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Όταν έλεγε ο Πατροκοσμάς να μην τον τάξει ο Θεός με τους ιερείς του 20ου αιώνος, ήξερε πού θα φτάσουν. Προέβλεψε πού θα φτάσουν. Και ο πατήρ Εφραίμ στην Αμερική μου είπε, θα γίνουν φοβερά πράγματα πέρσι. Θα γίνουν φοβερά και να είμαστε έτοιμοι συνεχώς, διότι θα φτάσει κάπου ο κόμπος στο κτέμι. Κάποιος θεολόγος έλεγε σήμερα, συζητούσαμε, μου λέει, δεν έγινε τίποτα περισσότερο από αυτό που έγινε από τον Αθηναγόρα, τον Δημήτριο και τον Βαρθολομαίον στη Ρώμη. Του λέω, δηλαδή, εάν βλασφημίσει κάποιος μια φορά, σκαιότατο, έχουμε δικαίωμα να επαναλαμβάνουμε τη βλασφήμια συνεχώς? Εγώ δεν κατηγορώ σήμερα, από τότε δεν έπρεπε να γίνει. Αν δεν προχωρήσουμε, πού? Στην άρνηση και στη μετάνοια του παπισμού, δηλαδή, δεν θα σας κουράσω με θεολογικά τώρα, για να καταλάβετε τι εστί Πάπας, τι είναι, στην Τουρκοκρατία έχουμε μια σειρά έργων με τον τίτλο «Τι εστί Πάπας». Ο Μελέτιος Πηγάς, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, ο Μινιάτης, ο Ηλίας Μινιάτης, ο Ευγένιος Βούλγαρης και άλλοι γράφουν συνεχώς, ο Αθανάσιος ο Πάριος, «Τι εστί Πάπας», τι είναι ο Πάπας. Τώρα, κατά σύμπτωση, πράγματι, στο σεμινάριο που έχω, πάρτε το λίγο πιο μπροστά, να μην σας κουράσω, έτσι. Στο σεμινάριο που έχω το μεταπτυχιακό, αυτό το εξάμεινο που είναι το πρώτο τελευταίο μου στη σχολή, παίρνω σύνταξη του χρόνου, έχω ο παπικός θεσμός. Και στο δεύτερο εξάμεινο έχω η Προτεστάντε, κάπως έτσι, ώστε να φύγω με μια συζήτηση με τους μεταπτυχιακούς για αυτά τα θέματα. Τελική συζήτηση. Λοιπόν, τι εστί Πάπας? Έχουμε μία αυτομαρτυρία του Πάπα Γρηγορίου του 7ου, του Ιλδεβράνδη, ο οποίος εξέδωσε ένα κείμενο, βέβαια, για να αντιμετωπίσει τον αυτοκράτορα της Γερμανίας. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι είναι το πρόβλημα. Βλέπετε, ο καυγάς είναι πολιτικός καυγάς. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τέτοια πράγματα? Εξουσίες, σήμερα η ελευθεροτυπία έχει πετάει τις πόντες της για τον Αρχιεπίσκοπο, ότι παίρνει κάποια κονδύλια κλπ. Εντάξει, αυτά είναι κοσμικά. Θα μου πεις, δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Χρειαζόμαστε.
Εδώ ο Γεώργιος ο πρώτος ο Μακαρίτης, εγώ δεν είμαι λόγω ελληνικότητος, δεν πιστεύω στον κληρονομικό θεσμό. Επομένως δεν είμαι βασιλικός του κληρονομικού θεσμού. Εάν ο πρόεδρος ονομαστεί βασιλέας, ελληνικότατον είναι πάτερ και θα το δεχτώ ευχαρίστως. Αλλά όχι γιος του πατέρα του, να εκλέγεται. Λοιπόν, όταν επαινώ τώρα τον Γεώργιο τον πρώτο, δεν σημαίνει ότι το λέω ως βασιλικό. Γιατί ξέρετε, εσείς οι περισσότεροι λέτε παπάς, φασίστα, κατά τεκμήρι. Παπάς, βασιλόπουλο. Δεν είναι έτσι. Να ζήσουν όλοι να είναι καλά, αλλά δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Να λέω ζήτω ο βασιλιάς ή κάτω ο βασιλιάς. Εγώ μιλώ ως Έλληνας, ιστορικά και ως Ορθόδοξος, πνευματικά με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, έλεγε ο Γεώργιος ο πρώτος ότι η ισχύς μου η αγάπη του λαού. Αν αυτό το παίρνει ως σύμβολο και ως έμβλημα ένας κοσμικός άρχοντας, πόσο μάλλον αυτό πρέπει να το έχει ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος, ο πατριάρχης. Η ισχύς μου είναι η αγάπη του λαού. Το έλεγα και στους αγιορείτες για να καταλάβετε πόση σοβαρότητα έχουν κάποια πράγματα. Ξέρετε, έχουμε 14-15 μοναστήρια στο Άγιον Όρος που παίρνουν λεφτά δίθεν από την Ευρώπη. Εμείς τα πληρώνουμε ήδη. Νομίζετε ότι η Ευρώπη μοιράζει, πετάει λεφτά. Οι εισφορές όλων των μελών διοχετεύονται από ένα κεντρικό συμβούλιο σε κάπου. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών πληρώνουμε την εισφορά μας και λένε μας έδωσε. Τι μας έδωσε? Τα λεφτά του Τσόρτσιλ και του οποιοδήποτε, συγγνώμη τώρα το λέω για αστείο, ή του Κολ. Παίρνουμε εκείνα τα οποία διοχετεύονται εκεί που υπάρχει ανάγκη. Αλλά είναι δικά μας λεφτά και εμείς πληρώνουμε. Ξαναπαίρνουμε τα ημών, τα ημέτερα εκ των ημετέρων, τα σά εκ των σόντων. Λοιπόν, οι αγιορείτες που παίρνουν, οι μοναστήρια που παίρνουν χρήματα από την Ευρώπη, και τους λέω γιατί τα παίρνουν. Διότι τώρα θέλουν να ανοίξουν καντίνες, να μπάσουν τις γυναίκες, να καταλύσουν το Άγιον Όρο. Το είπαμε πριν, δεν σου δίνει τσάμπα ο άλλος. Θέλει το αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα είναι πολύ ακριβότερο από αυτό που σου δίνει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και μου λένε για να επισκευάσουμε το Άγιον Όρος, έχουν κατασκευάσει κάποια μοναστήρια, κάποια έργα, όπου καταργήσανε τον μοναχισμό. Ο μοναχός πάει στο μοναστήρι για να τρελαθεί στην κούραση. Είναι άσκηση η κούραση. Προσεύχου και εργάζου, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Ώρα et labora, μεταφέρθηκε στη Δύση. Προσεύχου και εργάζου. Όταν λοιπόν ο μοναχισμός γίνει ραχάτη να κάθεσαι στη σεζλόγκ ή έστω να κάνει προσευχή και τα μηχανήματα να ποτίζουν, να σκάβουν, να κάνουν. Όχι, εσύ θα πας. Αυτός είναι ο μοναχός. Και την ώρα που τραβάς το τσαπί και είσαι έτοιμος να πέσεις από την κούραση, θα λες Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού ελεησόν. Κύριε, καταλαβαίνετε. Αλλάξαμε, αλλοιώσαμε τα πάντα. Μου λένε, για να μην πέσουν, λέω, νομίζετε ότι εμείς οι άλλοι από κάτω, αν μας λέγατε το τάδε μοναστήριο έχει αυτό πρόβλημα. Συγγνώμη για αυτό που θα πω και τα σόβρακά μας θα σας δώσουμε για να βοηθήσουν την αποκατάσταση του μοναστήριου. Γιατί να εξαρτάστε? Αλλά οι κυβερνώντες σε αυτόν τον τόπο, όποιοι και να είναι, λέει θα τα πάρει τα χρήματα για να έχουν πόδι οι Ευρωπαίοι. Πόσοι Βαβαροί κατήργησαν και έκλεισαν 485 μοναστήρια. Διότι τα μοναστήρια είναι οι λοκατζίδες της Ορθοδοξίας. Και ότι δεν φοβάται. Σήμερα ξέρετε που φτάσαμε. Να ηγούνται, και δεν μιλώ για τον εαυτό μου, να ηγούνται σε αυτόν τον αγώνα της πίστεως έγγαμοι κληρικοί. Μου το έλεγε ένας μεγάλος αγιορείτης, ασκητής, μου λέει είναι σημεία των καιρών. Να υπάρχετε έγγαμοι κληρικοί που ηγείστε στον αγώνα, ενώ οι τεταγμένοι φύλακες της πίστεως κλπ, οι μοναχοί που είναι, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν υποχρεώσεις, ή φοβούνται ή κάνουν τώρα κάτι. Είναι αποκαλυπτική η θερία. Ώρες που κάθομαι έτσι με ηρεμία, λέω δύο λόγια προσευχής και σκέπτομαι τα πράγματα, πάω να τρελαθώ. Επειδή ξέρω την ιστορία αρκετά, πάω να τρελαθώ. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Παίρνουμε. Δεν σου δίνει ο άλλος για να μην ζητήσει τίποτα. Οπότε τι ζητώ? Αυτό ζητώ. Την αναγνώριση. Ταύτα πάντα σι δώσω εάν πεσών προσκυνήσεις. Η αναγνώριση σημαίνει σε προσκυνώ, σε αποδέχω. Θα στα δώσω όλα. Διότι μετά θα στα ξαναπάρουν διαφορετικά. Τίποτε δεν μένει στα χέρια μας. Ήρθε το ευρώ και μας τα ξαναπήραν όλα με το ευρώ. Να μην πω σε οικονομικά θέματα. Κάτι σκαμπάζω, αλλά δεν είναι ανάγκη να κάνω τον έξυπνο. Επομένως,
Ο Πάπας πήρε το μεγαλύτερο που μπορεί να πάρει. Αυτά έγραφα και τότε, σε μια συνέντευξη τα έδωσα στην ελευθεροτυπία, στη Μαρία την Παπουτσάκη, το 2001. Μου λέει τι έγινε. Λέω, τα πήρε όλα και έφυγε. Αυτό που ήθελε το πήρε. Το ίδιο γίνεται και τώρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και λέει, τι κάναμε. Και μπορεί να αρχίσει ο άλλος, η Ορθοδοξία. Ξέρετε τι θα πει αυτό, να λέω, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, και μετά να βλαστημάω το Θεό σου, την Παναγία σου, τον Χριστό σου. Δεν βλαστημώ βέβαια τώρα, αλλά όπως λέει ο κόσμος. Και λέω, τι γίνεται. Ποια Ορθοδοξία που βλασφημείς κατάφορα. Ξέρετε, αν ακούσετε μια βλασφημία, ο Θεός να με συγχωρέσει που έστω και τους λόγους αυτούς ανέφερα, θέλω να σας το παρουσιάσω ζωντανό. Εάν με ακούσετε να βλασφημάω αυτά, θα φρίξετε. Τα άλλα είναι μεγαλύτερες βλασφήμες. Διότι αυτά μπορεί να τα πει ο Κεφαλονίτης στην οργή του και μετά από λίγο να κάνει μετάνοια και να προσκυνεί τον Άγιο Γεράσιμο. Καταλάβατε, είναι κακή συνήθεια, κακή αγωγή. Αλλά τούτο, είσαι ο επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, είναι μεγαλύτερη βλασφήμη. Είναι διάλυση και ανέρεση του Ιησού Χριστού, αν μπορώ να μιλήσω έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε πού στηρίζεται ο παπικός θεσμός. Υπάρχει ένα κείμενο Dictatus Gregorii Papae του Γρηγορίου του 7ου, 1073-1085 έζησε. Ορίστε, εβραϊκής καταγωγής, αλλά μην το πάμε εκεί πέρα. Θα μας πούνε αμέσως είστε αντισημίτες και γι' αυτό τα λέτε. Δεν πάνε και από το φεγγάρι. Δεν με νοιάζει η καταγωγή του. Άμα είναι χριστιανός, είναι χριστιανός. Μη μου πείτε εκ των προτέρων, γιατί κάποιοι το λένε. Μα αυτά εγγράφησαν τότε. Μετάνοια σημαίνει ανέρεση. Όλα αυτά διαγράφονται. Ξέρετε, αν ο Πάπας έλεγε όλα αυτά διαγράφονται, την άλλη μέρα θα του φιλούσα το χέρι. Αλλά δεν διαγράφονται, μένουν. Πριν από λίγο καιρό του είπαν, είσαι ο Πατριάρχης της Δύσεως. Λέει, όχι, είμαι ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Και διαβάστε, εκεί έξω υπάρχουν μερικά φύλλα του Ορθοδόξου τύπου. Ο κύριος Κορναράκης, γεροντότερος καθηγητής, ομότιμος τώρα της σχολής, ένας υπέροχος θεολόγος και άνθρωπος, ο Θεός να τον κρατήσει πολλά χρόνια, γιατί τον χρειαζόμεθα. Ο κύριος Κορναράκης έχει την δήλωση πρόσφατη του Πάπα ότι η Ανατολική Εκκλησία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της Εκκλησίας του Χριστού. Και στην Κωνσταντινούπολη έλεγε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο παπισμός δηλαδή, πληρεί τις προϋποθέσεις της αρχαίας Εκκλησίας. Παλαιότερα το έλεγαν, ελάτε στη μάνδρα του Αποστόλου Πέτρου. Βλέπετε, η γλώσσα αλλάζει, αλλά ένας που απλώς ξέρει ελληνικά, τι να πω, καταλαβαίνει αμέσως. Και εμείς, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, δεσποτάδες και λένε, και παπάδες, οι καθηγητές σαν και εμένα, τι ωραία που τα λέει. Μετάνοια, επιστροφή. Είναι μπούφι ή είναι άπιστοι και διαμόνες. Τρίτον δεν μπορεί. Είναι ηλίθιοι, σέβομαι την αρχιεροσύνη, αλλά μπορεί η αρχιεροσύνη να είναι σε έναν ηλίθιο σαν και εμένα. Ή είναι ηλίθιοι ή είναι δαίμονες. Τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Μου κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, λέγει, ο Πάπας είναι ο απόλυτος κύριος της παγκόσμιας εκκλησίας. Πρώτη κανονιά. Εδώ χρειάζεται να έχουμε και την καμπάνα σαν το Πάσχα, νταν, να χτυπάμε τις τελείες. Διορίζει και καθερεί επισκόπους και μητροπολίτες. Γιατί είναι σούπερ επίσκοπος. Είναι ο universalis επίσκοπος. Πάνω από όλους τους επισκόπους. Ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός έχει έναν τίτλο. Λόγω της πόλεως. Ο Βουκουρεστίου είναι Πατριάρχης στο Βουκουρεστίου. Έχει έναν τίτλο. Ο Πατριάρχης, να μιλήσω για τα δικά μας, είναι ίσως και ο Αρχιεπίσκοπος με τον Μητροπολίτη Ιθάκης ή Κυθύρων που έχουν χίλιους ανθρώπους. Και αν τους έχουν. Επισκοπικός βαθμός είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Και έχει έναν τίτλο ανάλογα, κοσμικών τίτλων, ανάλογα με αυτό που κάνει το έργο του. Αν είναι στην πρωτεύουσα, αν είναι σε μικρότερη πόλη. Ο Στεφανίδης, ένας ιστορικός θεός χωρέσεων, αρχιμανδρίτης, είχε χιούμορ. Έλεγε ότι όταν οι άνθρωποι χάσουν τα πράγματα, δίνουν σημασία στους τίτλους. Οι τίτλοι δεν λένε τίποτα. Ο Πάπας όμως είναι εξ εαυτού εξορισμού, είναι υπερεπίσκοπος. Οι επίσκοποι του φιλούν το πόδι. Μα μήπως και εδώ δεν πάνε στον αρχιεπίσκοπο οι επίσκοποι και του φιλούν το χέρι. Άλλο ιδιωτικά, και στον παππού μου φιλώ το χέρι του και του πατέρα μας του. Και άλλο ως καθυποχρέωση. Τι θα πει, θα τον αγκαλιάσει, είναι ίσως προς ίσως.
του επίσκοπου. Άρα, επειδή όμως του έχουν ευγνωμοσύνη διότι τους έβγαλε από την αφάνεια και τους έκαμε δεσποντάδες, του δίνουν τα πάντα. Του X αρχιεπισκόπου. Τα όλα είναι κοσμικά, δεν έχουν δηλαδή το σύμβολο. Ο Έκο, έτσι, ο Ουμπέρτο Έκο, την σημειολογία επεκράτησε να λέγεται, το σύμβολο της, του πραγματικού. Διορίζει και καθερεί επισκόπους και μητροπολίτες. Καταβούληση. Δεν μου κάνεις, σε καθερό. Δεν υπάρχει σύνοδος. Μόνος αυτός μπορεί να συγκαλέσει οικουμενική σύνοδο, έλεγαν τότε. Σιγά σιγά δεν, η έννοια της οικουμενικής συνόδου είναι η κολεγιάλιτας, η συλλογικότητα, είναι συμβουλευτικό όργανο του Πάπου. Όταν του έλεγε ο Ντούλιγκερ, Γερμανός, που έγινε αρχηγός των παλαιοκαθολικών, 1870 στην Αλφα Βατικανή, του λέει του Πάπα του Πίου του Ενάτου, λέει αυτό δεν είναι η παράδοση της Εκκλησίας, πρωτεία λάθητα, και λέει λα τραδίτσιος ονοίου, η παράδοση είμαι εγώ. Δηλαδή προσέξτε, δεν ελέγχθησαν τον 10ο αιώνα, επιβεβαιώθησαν τον 19ο αιώνα, επιβεβαιώθησαν στη Β' Βατικανή. Επιβεβαιώνεται δια των λόγων του νυν Πάπα, που λέει εγώ δεν είμαι απλώς ένας πατριάρχης της Δύσεως, είμαι ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη, Vicarius Christi in terra. Γιατί πώς θα είναι πάνω από όλους. Αν πει πατριάρχης της Δύσεως, και σας έλεγα πρόσφατα ότι διαμαρτυρήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και το λέω με σεβασμό, και ο Αρχιεπίσκοπος πάλι με σεβασμό το λέω. Αλλά όπως ο Γαλιλαίος λέει όχι και όμως κινείται, και εγώ πρέπει να πω και όμως δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Άλλο ο σεβασμός προς την αρχιεροσύνη και άλλο η απόρριψη μιας αστοχίας, ενός αστόχου λόγου, να μην πω βλακίες. Λέω αστοχίες, διαγράφεται μια λέξη. Λοιπόν, τι είπατε, δεν επιτρέπεται να λες ότι είσαι ο αντιπρόσωπος, ο πατριάρχης, είσαι μόνο, συγγνώμη, είσαι μόνο πατριάρχης της Δύσης. Και τους λέγω, εάν ήταν ορθόδοξος θα ήταν πατριάρχης της Δύσης. Σήμερα δεν είναι τίποτα. Η Εκκλησία δεν τον αναγνωρίζει. Ως άνθρωπο ναι, αλλά όχι ως επίσκοπο. Το καταλάβατε. Ποια γλώσσα χρησιμοποιούμε και θέλουμε να έχουμε την ηγεσία στην Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει γίνει η αμοιβαία αναγνώριση. Και εμείς φωνάζουμε. Εγώ δεν φωνάζω για να μ' ακούσει ο Πατριάρχης ή ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί αυτοί πιστεύουν ότι το Βατικανό και ο Πάπας είναι Εκκλησία του Χριστού. Ο Σεραφείμ δεν το πιστεύει. Μέχρι το Σεραφείμ είχαμε κάποια αντίσταση. Έλεγε ο Σεραφείμ, ρε παιδιά, είναι Εκκλησία το Βατικανό. Και όσες φορές. Ό,τι και να ήταν, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σωθεί ο Σεραφείμ. Δεν εζημίωσε την πίστη. Είναι Εκκλησία το Βατικανό. Και του λέει ο Νησιώτης, ο Μακαρίτης, ένας από τα οξύτερα πνεύματα στη σχολή, άλλο αν τον κατηγορούν για τον οικουμενισμό του. Ο Νησιώτης του λέει, μακαριότατε, κοιτάξτε, μετά τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο είστε ο λογιότερος αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας. Ο Σεραφείμ. Δεν ήταν αγράμματος ο Σεραφείμ. Είναι Εκκλησία το Βατικανό, μας έλεγε. Δεν είναι Εκκλησία. Αν ανάμεσά σας είναι κανείς, ουνίτης, παπικός κλπ. Θα φρύτει εναντίον. Θα φριάτει, να το πω έτσι. Εφρίαξαν έθνη κλπ. Και θα γράφουν και θα λένε. Εντάξει, ας γράφω. Σε μια ανάλογη στιγμή βρέθηκε ο Ιερός Χρυσόστομος που τους τα έψαγε, τα έλεγε. Ομολογούσε δηλαδή την αλήθεια. Και από κάτω φωνάζαν, ήταν στον άμβονα, στο κέντρο της Εκκλησίας και φωνάζαν από κάτω και λέγανε «Μα το, το, το». Τους κάνει «Συχάστε», τους λέει ο Χρυσόστομος και είπε το εξής. «Και δόξο, καταγέλαστος είναι των τιούτων επιλαμβανόμενος. Θα με κοροϊδεύει όλος ο κόσμος που λέγω αυτά τα πράγματα. Πολύς γάρ τη συνηθείας ο παραλογισμός». Η τρέλα της συνήθειας, αν επικρατήσει κάτι, λέμε όλοι το ηλίθιο και το τρελό και το δεχόμεθα ως αλήθεια. Και συμπληρώνει. Αλλού πάψω με λέγω. Δεν θα πάψω, αλλά τα λέω. Αυτό και ο αμαρτωλός Παπαγιώργης αυτό λέει. Δεν έχουν καμία δύναμη. Τι να πω. Διαφωνώ ριζικά. Λέει είσαι πατριάρχης της Δύσεως. Όχι, αυτό τους πείραξε. Ότι δεν είναι βικάριος του Χριστού στην γη. Αντιπρόσωπος του Χριστού. Μα ούτε το Πατριάρχης της Δύσεως ισχύει, εκτός και αν γίνει ένωση επί Ορθοδόξου Αγιοπατερικής βάσεως και παραδόσεως, αναγνωριστεί ως επίσκοπος της Εκκλησίας του Χριστού, δεν δικαιολογημένος, και τότε θα είναι ο Πατριάρχης της Δύσεως. Ο επίσκοπος της Παλαιάς Ρώμης.
ίσως με κάθε άλλον επίσκοπο, παρά μόνο θα έχει ένα πρεσβείο τιμής, τα πρεσβεία τιμής όπως λέμε, δηλαδή αν γίνει σύνοδος θα είναι ο πρόεδρος της συνόδου. Και αυτό τιμητικά, όχι λόγω Πέτρου και πρωτίου του Αποστόλου Πέτρου. Ο Απόστολος Πέτρος ας πάνε στη Γερμανία να διαβάσουν την, αυτή την, πώς λένε, την βιβλιογραφία. Ο Απόστολος Πέτρος δεν μαρτυρείται καν ότι πήγε στη Ρώμη. Άλλο πρόβλημα τεράστιο. Ο Χανς Λίτσμαν έχει γράψει ένα σπουδαίο κείμενο, Πέτρου στη Ρώμη, ο Πέτρος στη Ρώμη. Και οι Γάλλοι και Άγγλοι και Γερμανοί και λοιπά, ακόμη και Ρωμαιοκαθολικοί, το αρνούνται αυτό το πράγμα. Επιστήμονες. Γιατί ο επιστήμονας είναι πατριάρχης επί των κειμένων. Ορίστε. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το. Όχι, είναι η νομική αντίληψη του πρωτίου. Εφόσον εγώ κάθομαι στην καρέκλα του Αγίου Αντίπα, είμαι Άγιος Αντίπας. Το καταλάβατε. Άλλο θέμα. Είναι η νομική αντίληψη της αγιότητας. Και ο διάβολος κάθεται στην καρέκλα ενός Αγίου. Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Έγιναν Μωυσής με ψιλογιώτα. Όχι. Συνεχίζω. Οι αντιπρόσωποι του, οι λεγκάτοι του Πάπα, είναι ανώτεροι από τους επισκόπους. Οι καρδινάλοι εκλέγουν τον Πάπα. Ενώ έχουν βαθμό εκκλησιαστικό, διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, καρδινάλοι, ο καρδινάλιος είναι μέλος της βασιλικής πλευράς του Βατικανού. Ο νυν Πάπας ήταν υπουργός της Congregatio de Propaganda Fide, της Ιεράς Εξετάσεως, και έχει φυλακίσει κληρικούς του. Ο νυν Πάπας, για να μην γελιόμαστε, τον θεολόγο Μπαφ στην Αργεντινή είναι ακόμη έγκλειστος, όχι σε φυλακές αλλά σε ένα μοναστήρι, γιατί αμφισβήτησε το πρωτίον και το αλάστητον του Πάπα. Ο δικαστής του ήταν ο καρδινάλιος Ράτσιγκερ, ως αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως. Μη μου πείτε ότι δεν ξέρουν γράμματα κάποιοι από τους δημοσιογράφους. Ξέρουν αρκετά γράμματα. Το είπε κανένας αυτό? Το είπε ο Πατριάρχης? Το είπε ο Αρχιεπίσκοπος? Το είπαν Μητροπολίτες? Ορίστε. Ωραία, και εμείς γιατί διδάσκουμε και παίρνουν πτυχίο από εμάς? Αφού παίρνουν πτυχίο από εμάς. Κακός δηλαδή. Αλλά κάποτε και ο Βλάκας θα πάρει πτυχίο. Σύμφωνοι. Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Το χειρότερο είναι. Εγώ σου λέω ότι όλοι το ξέρουν, αλλά κανείς δεν λέει τίποτα. Για άλλους λόγους. Είναι ο Κύριος του κόσμου, ο Πάπας. Η τιάρα του φέρει τα αυτοκρατορικά διάσημα. Είναι και αυτοκράτορας. Από τον 9ο αιώνα επεκράτησε ο τίτλος Ιμπεράτορ, το Τίους Μούντι. Αυτοκράτορας όλου του κόσμου. Ο Νικόλαος ο πρώτος. Ο πρώτος που εφαρμόζει το πρωτίον εξουσίας. Μπορεί οι πρίγκιπες οφείλουν να του φιλούν τα πόδια. Μέχρι σήμερα γίνεται από τους επισκόπους. Παλαιότερα το κατήργησε αυτό ο Μπίσμαρκ τον 19ο αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα, που λέει δεν θα πάμε πάλι στην Κανόσα, στο φρούριον της Κανόσα, βόρειος Ιταλία, για να υποταχθούμε στον Πάπα. Ο Μπίσμαρκ, ο Γερμανός. Μπορεί να καθερεί τους αυτοκράτορες και να αποδεσμεύει τους υπηκόους τους από τον όρκο υποταγής. Να διαλύει τα κράτη δηλαδή. Προσέξτε, αυτό είναι δόγμα, πίστε. Δεν είναι μια κουβέντα. Και το πρόβλημα είναι πώς λέγονται αυτά. Είπατε ότι μπορεί να μην ξέρει για τούτος ή ο άλλος κλπ. Πώς λέγονται? Πρέπει να είσαι δαίμονας για να πεις τέτοια πράγματα. Πρέπει να έχεις αλλοντρίωση πλήρη. Δεν είναι λάθος. Μου ξέφυγε και αντί να πω το Θεό φιλάνθρωπο τον ελέω κάτι άλλο. Λέω, με συγχωρείτε ρε παιδιά μου, κατά λάθος. Αυτό είναι λάθος. Lapsus linguae. Λάθος της γλώσσας. Ολίσθημα της γλώσσας. Αλλά για να βγούνε αυτά και να διατυπωθούν επίσημα και να είναι η ρίζα του παπικού θεσμού, κάτι άλλο συμβαίνει. Τα κοσμικά. Μπορεί να καθερεί τους αυτοκράτορες και να αποδεσμεύει του όρκου, είπαμε, τους υπηκόους. Τα κοσμικά αξιώματα πηγάζουν από το δικό του αξίωμα. Ο Πάπας είναι ο ήλιος και οι άλλοι είναι το φεγγάρι. Απολαμβάνει της ειδικής προστασίας του Αγίου Πέτρου, του οποίου οι αρετές του παρέχουν την αγιότητα. Επειδή λέει είμαι στον θρόνο του Αποστόλου Πέτρου, ό,τι ήταν ο Πέτρος είμαι και εγώ, ο ίδιος δίποτε Πάπας. Σας είπα, είναι ο νομικός τρόπος αναδείξεως αξιωμάτων που δεν έχουν αντίκτυπο.
Εάν εγώ δηλαδή πάω όχι στη Βουλή, στο ανάκτορο αυτό το μαξί μου και καθίσω στην θέση του παππούλια, είναι πρόεδρος του κράτους, σαν τον παππούλια. Κάπως έτσι. Καταλάβατε. Και τελειώνει. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν σφάλει ποτέ. Και δεν θα σφάλει ποτέ. Αυτό είναι συσχετισμένος με το αλάθητο του Πάπα που αρχίζει λίγο μετά να καλλιεργείται, με τον Θωμά τον Ακινάτη, και φτάνει το 19ο αιώνα που γίνεται επισήμως δόγμα πίστεως. Λοιπόν, τι σημαίνει επίστευση με δύο λόγια. Πρώτον, σας τα λέω επιτροχάδι. Για την προπαγάνδα του τύπου σας μίλησα, όλοι χαζοχαρούμενοι και εντυπωσιασμένοι, αγνοώντας ή συγκαλύπτοντας την ουσία των πραγμάτων. Γι' αυτό είναι ανάγκη σιωπής. Και μετά, σε εσάς μιλώ μόνο, γιατί είμαστε η οικογένεια εδώ και έχω ανάγκη και υποχρέωση να σας μιλήσω. Η Κωνσταντινούπολη ήδη έχει δεχθεί από τον Αθηναγόρα την δεύτερη θέση στην Πενταρχία. Ξαναγύρισε η Πενταρχία, οι πέντε πατριάρχες σε όλο τον κόσμο, και απεδέχτησαν τον Πάπα της Ρώμης ως πατριάρχη της Δύσεως, επομένως ως Ορθόδοξο. Δεν είναι, αν είναι αιρετικός κάποιος, δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, δεν πάει να λέει τον εαυτό του αυτοκράτορα της Ινδίας. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό το πράγμα. Άρα έγινε σιωπηρά αποδοχή, ήδη βρισκόμαστε στην πρόοδο και στην εξέλιξη αυτής της σιωπηράς αποδοχής. Επισήμως δεν έγινε αυτό το 1993 στον Παλαμάνι, όπου αναγνωρίστηκαν αμοιβαίως «Γέγε ζάιτι γε ανερκένουν» έλεγα, «mutual recognition». Αμοιβαία αναγνώριση και τα μυστήρια, αμοιβαία μπορούν να δίδονται, γιατί τα μυστήρια και των μεν και των δε είναι μυστήρια της Εκκλησίας του Χριστού, και τι άλλο θέλετε. Και εν συνεχεία, πρώτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπέγραψε όλα αυτά, η Εκκλησία της Ελλάδος τότε αντέδρασε επί Σεραφείμ, μετά τα δέχτηκε όλα. Και Ιουνία, τώρα καταλήξαμε στο Βελιγράδι, τι είπανε, Ιουνία είναι τοπικό πρόβλημα, θα λύνεται τοπικά. Δεν αναλύω τη Ιουνία, πιστεύω ότι την ξέρετε. Για να δεχτούμε όλα αυτά, τις φιλοφρονήσεις και λοιπά, και να αποκτήσουν θεολογικό χαρακτήρα, πρέπει να έχουμε συλλογική έκφραση σε μία σύνοδο στη Δύση, με επικεφαλή στον Πάπα, έστω όπως είναι σήμερα, που διαγράφουν όλο αυτό το παρελθόν. Που είναι αυτά ελέγχθησαν σε μια εποχή, ήταν ανάγκες ιστορικές, ουδείς τα πιστεύει αυτά και τα διαγράφουμε. Μπορούν να το κάνουν. Και τότε θα είχαμε μετάνοια. Και τι λένε οι δικοί μας, μα μπορεί να το κάνουμε και λοιπά, τότε. Είναι σαν να πηγαίνετε να εξομολογηθείτε και δεν εξομολογήσετε για να μην χάσετε το τουπέ σας, το κύρος σας. Τότε γιατί πας να εξομολογήσεις. Ο εξομολογούμενος ταπεινώνεται, ανοίγει την καρδιά του. Και όπως λέει ο Χρυσόστομος, ανεβαίνει σε ένα βουνό και διαλαλεί σε όλο τον κόσμο τις αμαρτίες του. Βλέπετε το χριστιανικό πνεύμα και το νομικό πνεύμα στη Δύση. Λοιπόν, αυτά όλα ισχύουν. Να κρατήσουμε τη φιλία κλπ. Και όταν με τον καιρό δούμε ότι πράγματι κατάλαβαν, κατενόησαν ότι όλα αυτά πρέπει να φύγουν, τότε να προχωρήσουμε σε διάλογο πίστεως. Εμείς προχωρούμε και όλο μειοδοτούμε. Από πλευράς πίστεως μειοδοτούμε και από πλευράς παροχών στον Πάπα πλειοδοτούμε. Μου έλεγε ο Λευτέρης πάλι ότι κάποιος είπε στην τηλεόραση ότι είναι, ίσως ο Γιαναράς, δεν ξέρω ποιος, ότι είναι η πλειοδοσία, παίζεται ένα παιχνίδι πλειοδοσίας, ποιος θα δώσει τα περισσότερα, γιατί είναι και η αντίθεση μεταξύ Κωνσταντινούπολεως Ρωσίας, ποιος θα είναι μπροστά. Η Ρωσία λέει: εγώ έχω τόσα εκατομμύρια πιστούς. Εσείς τι έχετε, στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό χρειάζεται να ενισχύουμε το Πατριαρχείο. Και εδώ διαφωνώ με τον Μακαριότατο. Όχι διότι υπολογίζω περισσότερο τον ένα και λιγότερο τον άλλον, και τον ένα τιμώ και τον άλλον τιμώ και σέβομαι όλους. Αλλά πρέπει να ενισχύσουμε, διότι το Πατριαρχείο θα το εκμηδενήσει η Ρωσία. Η Τρίτη Ρώμη και όλα αυτά δεν πέθαναν. Ζουν. Ότι η Ρωσία σήμερα θα έχει την ηγεσία της Ορθοδοξίας. Όσοι είσαστε εκτός, προέρχεστε από έξω από την Ελλάδα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καταλάβατε. Πλειοδοτούμε εις την παροχή, στις παροχές προς τον Πάπα. Έπειτα, η αποδοχή των πρεσβείων μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της ισότητος των επισκόπων. Αν ο Πάπας δεχτεί ότι είναι primus inter pares, ο πρώτος μεταξύ ίσων,
Οπότε σημαίνει ότι θα διαγραφεί επίσημα το αλάθητο, το πρωτί, όλα αυτά θα διαγραφούν ότι είναι αμαρτήματα του παρελθόντος. Μόνο έτσι έχουμε μετάνοια. Διαφορετικά, αν είναι ο Πάπας όπως είναι και ο Παπισμός, πώς τον αναγνωρίζουμε? Θα μου πείτε τώρα, συγγνώμη, μιλώ για τον εαυτό μου, να μην θίξω. Αν είμαι εγώ Πατριάρχης και τον αναγνωρίζω και λοιπά, ξέρετε τι ισχύει από κάτω? Και εγώ είμαι απατεώνας και εκείνος απατεώνας. Άρα, γιατί να τον κατηγορήσω? Ο Παπαγιώλης, όχι οι άλλοι. Και εγώ είμαι αιρετικός στην πράξη και στη ζωή μου και εκείνος είναι. Μα η σύγκριση δεν γίνεται με τον Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Παπαγιώλη. Η σύγκριση γίνεται με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και ούτω καθεξής. Οι Άγιοι είναι η Ορθοδοξία. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Το αγκάθι της Ιουνίας σας μίλησα. Όσο υπάρχει η Ιουνία, γιατί η Ιουνία είναι η προπαγανδιστική μηχανή του παπισμού στις Ορθόδοξες χώρες. Αφού λέμε πάμε για ένωση και λοιπά, τι χρειάζεται η Ιουνία? Και ξέρετε, συνεχώς υποστηρίζεται η Ιουνία ως μοντέλο ενώσεως. Ιουνίτης είναι αυτός που κρατάει τα αίσθηματα Ορθόδοξα, η γένεια, λειτουργεί Ορθόδοξα και λοιπά, αλλά αναγνωρίζει πρωτίον, αλάθητο και τα υπόλοιπα του παπισμού. Τι επιτυγχάνεται λοιπόν με αυτό που γίνεται? Πρώτον, κολακεύεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αποδέχεται την υποταγή στον μη Ορθόδοξο Πάπα, σαν να ήταν Ορθόδοξο. Δημήτρη, αυτό πιστεύω είναι το σπουδαίο. Όχι εγώ δηλαδή. Θα έλεγε ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Το Πατριαρχείο κολακεύεται από τον είπε Οικουμενικό. Πέρα βρέχει. Το Οικουμενικό είναι κοσμική ιδιότητα. Πάσης Ελλάδος που λέμε. Δεν μας σώζει το Πάσης Ελλάδος. Το Οικουμενικό είναι της Αυτοκρατορίας ο πρώτος επίσκοπος. Αυτοί λένε, ξέρετε γιατί το δέχονται? Δεν ξέρω αυτό, γιατί τους ξέρω και με ξέρουν. Δεχόμεθα την Οικουμενικός, γιατί αφού διαιρέθηκε η Αυτοκρατορία, είναι Οικουμενικός στην Ανατολική Αυτοκρατορία. Επομένως δεν ισχύει για τη Δύση, για όλο το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν από την Ισλανδία μέχρι την Περσία. Μετά κόπηκε και έμεινε στην Ανατολή. Οικουμενικός για την Ανατολική Αυτοκρατορία. Το καταλαβαίνετε ποιες πονηρίες υπησέρχονται. Μετά, ικανοποιεί τους Τούρκους, γι' αυτό ηρέμησαν οι Τούρκοι, διότι τους είπε ναι, άλλα έλεγε χτες, άλλα λέει σήμερα. Ότι θα σας υπο... εύχομαι να μπείτε στην Ευρώπη, δεν είμαι εναντίον σας κλπ. Τώρα, προσέξτε, γιατί έχουμε και τα, το background, τις συζητήσεις, τι αυτά γίνονται, μην νομίσετε ότι έτσι περνάει το πράγμα, το πίνει καφέ ο Πάπας έξω από την Αγία Σοφιά στο καφενείο κλπ. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία ξέρουμε, εμείς ασχολούμεθα με αρχεία κλπ. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Κάποιος έλεγε, σας το έλεγα προχτές, ένας δικηγόρος, ότι έπλεξε εγκόμιο στον Ελληνισμό ο Πάπας όταν ανέφερε τον Μανουήλ, τον Παλαιολόγο. Ξέρετε πώς λειτουργεί αυτό? Ως ενοχοποίηση του Ελληνισμού στους Τούρκους. Δηλαδή οι γκρίζοι λύκοι βλέπουν ότι αυτός που τους έβρισε δεν είναι ο Πάπας που είναι το δεύτερο χέρι. Τους έβρισε ο Έλληνας Μανουήλ ο Παλαιολόγος. You got it, που λένε οι Αμερικάνοι, το πιάσατε? Άρα δυσχεραίνει τη θέση των Ελλήνων έναντι των Τούρκων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενοχοποιεί τους Έλληνες. Όποιος το καταλάβει, όχι από εσάς, από τους άλλους σας το καταλάβει. Εφαρμόζεται η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό είναι στο κέντρο. Η πολιτική περί πανθρησκείας, περί ενώσεως όλων των θρησκευμάτων, για να είναι εύκολο, εύχριστη και ευκολοχειριζόμενη από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πίεση της Τουρκίας επίσης για να προχωρήσει και αυτή στην πανθρησκεία. Η Τουρκία δεν είναι Ισλαμικό κράτος, είναι Ευρωπαϊκό κράτος. Ο Ισλαμισμός είναι ένα μέρος της ζωής της Τουρκίας. Δεν είναι ούτε επίσημη θρησκεία ούτε τίποτα. Επομένως έχουμε μια πίεση ώστε και ο Ισλαμισμός της Τουρκίας, ο Σουνιτισμός δηλαδή, να προχωρήσει προς την πανθρησκεία. Και θα γίνει με πολλά ανταλλάγματα. Επίσης, το σπουδαιότερο, έμεση πίεση της Ρωσίας. Της λέει σταμάτα, διότι να, μου δίνει περισσότερα. Είναι, πού θα πουλήσεις το κτήμα, αυτό που σου δίνει περισσότερα.
Λοιπόν, εδώ παίρνω περισσότερο. Θα δούμε τώρα, θα δείτε, θα περάσει λίγος χρόνος, τις αναπροσαρμογές της τάσης της Ρωσίας, της Ρωσικής Εκκλησίας, όχι της πολιτείας, αυτή έρχεται μετά, της Ρωσικής Εκκλησίας απέναντι στον Πάπα. Άρα όλα εντάσσονται και υποτάσσονται στη σφαίρα της πολιτικής. Και σε τελευταία ανάλυση πρέπει να ξέρουμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις, αν έχουν γνησιότητα, είναι σωτηριολογικό θέμα και όχι πολιτικό θέμα. Γι' αυτό απέτυχαν οι ενωτικές προσπάθειες από το 1095 μέχρι το 1439. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Ο Θεός να φωτίσει και να βοηθήσει. Εγώ, ούτε πέρα από αυτά που σας είπα εδώ, δεν μιλώ έξω ακόμη. Αν ζήσω θα μιλήσω αργότερα και θα γράψω και θα μιλήσω αργότερα, όταν κατασταλάξουν τα πράγματα. Αλλά ούτε ενθουσιάζομαι, μάλλον λυπούμαι, διότι γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο μη εκκλησιαστικό, παρά την επιφάνεια την εκκλησιαστική. Λυπούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, διότι ζει συνεχώς υπό κάποια πίεση. Εδώ δημοσιεύτηκε ο αρχιεπίσκοπός μας, τι είπε, με πιέζουν οι πολιτικοί. Το είπε ο ίδιος. Στον προηγούμενο ορθόδοξο τύπο δήλωση, με πιέζουν οι πολιτικοί. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οι πιέσεις αυτές και από τους πολιτικούς, από τους Τούρκους, Αμερικάνους και από έξω είναι ακόμη περισσότερα. Λυπούμε λοιπόν, δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση. Με λυπεί όμως ότι δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Αλλά θέλουμε να κερδίσουμε για να σώσουμε τη θέση μας και τον εαυτό μας. Ο θρόνος του Πατριάρχη, του το έχω πει όταν ήταν Μητροπολίτης, με όλο το σεβασμό, ο θρόνος του Πατριάρχη είναι η κλειστή πύλη του Γρηγορίου του Πέμπτου. Πατριάρχης δεν μπορεί να πεθάνει σε κάποιο νοσοκομείο ή στο σπίτι του. Θα κρεμαστεί, αν είναι Πατριάρχης και υπό τις συνθήκες του κόσμου, θα κρεμαστεί έμεσα ή άμεσα στην πύλη του Γρηγορίου του Πέμπτου. Μα θα μου πεις, εσύ θα έκανες τον ήρωα, κάθε άλλο, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι Πατριάρχης. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλω, ούτε πεζίτησα, ούτε θέλω. Έφτιαξα την οικογένειά μου με τη χάρη του Θεού και δεν διεκδικώ τίποτα. Βέβαια, ένας αγιορείτης μου έλεγε, τότε τι μιλείς ρε Παπαγιορείτη. Ας τους άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Δεν ξέρω τι. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είπε ο Χριστός. Και αν εσύ σιωπήσετε, ηλίθιοι κράξονται. Εγώ το λέγω συνήθως, οι ηλίθιοι και κράξονται. Για να εννοώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, ο ηλίθιος Παπαγιώργης θα φωνάξει, δεν μπορεί. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, ο Θεός να βοηθήσει και κάνετε την προσευχή σας. Λοιπόν, αν θέλετε κάποια διευκρίνηση, όχι σε μακρές συζητήσεις, αλλά κάποια διευκρίνηση, ευχαρίστω να σας τη δώσω. Κάτι να μιλήσω για τους τύπους που θέλουν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Είναι ανέκαθεν στους ανθρώπους οι σοφιστικοί. Και οι αρχαίοι μόνο πρόβονοι θα σπάνουν τους αρχαίους μας προβόνους, γιατί η ελληνική φιλοσοφία έχει δώσει πολλά στον κόσμο, την ελληνική σκέψη προφάνω. Και εκεί βλέπουμε τους σοφιστές οι οποίοι καταδικάζουν τον Σοκράτη, και βλέπουμε ακόμη και τον Αριστοτέλη που γράφει κατά των σοφιστών. Έχει η σοφιστική έλεγχη. Και δυστυχώς αυτό το πνεύμα επικρατεί και στις μέρες μας. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, θέλει πάση θυσία να περάσει το δικό του. Σώνει και καλά. Και δεν αφήνει τον άλλον, ούτε μπαίνει στο μυαλό, στη σκέψη του άλλου. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό το πνεύμα δυστυχώς λέγεται δυστυχώς φασισμός. Ας το πάρουμε τη νέα. Φασισμός στα τηλεοπτικά μέσα, φασισμός παντού. Άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δικός μας, είναι του πλούτου και του μπάσου. Τελειώσει. Πάει, τελείωσε. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι βλάκας, δεν ξέρω τι πάνω. Κάπου τον έχουμε γράψει. Σε κάποιο κατάστημα. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Όταν ο Άριος είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, τότε στον Μέγα Κωνσταντίνο, και είχε πει ότι εγώ μετανοώ, λέει, και τα λοιπά, και δέχεσαι την ομολογία. Και έλεγε, ναι, τη δέχομαι. Και εκεί μέσα όμως, εδώ στο, μέσα στο κόρφο του ναού, με τι είχε? Είχε την δική του ομολογία. Υποκρίθηκε στον Μέγα Κωνσταντίνο ότι είναι ορθόδοξος, δέχεται. Και το μεταξύ λοιπόν τι έγινε? Και του λέει ο Κωνσταντίνος να πάει να συλλειτουργήσει με τον Πατριάρχη. Και τον ειδοποιεί τον Πατριάρχη να τον δεχτεί, να συλλειτουργήσουν. Ο Αλέξανδρος ο Πατριάρχης λέει, δεν μπορώ να συλλειτουργήσω με αιρετικών. Δεν έχει αλλάξει ο Άριος. Ας λέει μεγαλειότατε, ας τα λέει και τα λοιπά. Εγώ δεν τον πιστεύω. Και τι, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει, κύριε Θεέ μου, πάρε με.
να μην λειτουργήσω μαζί του. Και τι έγινε. Όταν ο Άριος ξημέρωσε εκεί και πήγε τον μεταξύ και μου πάει στη θυσία και τον περίμενε, τέλος πάντων. Και τι, πήγε τότε εξεράγης, ας πούμε στους Σάκιας, ξέρετε, στο μέρος και τα λοιπά. Και εκεί μέσα βρήκε τον θάνατο. Τα εντοστιά του βγήκαν πέρα για πέρα. Ακούτε, αυτό ήταν το μήνυμα που έδωσε ο Θεός στον Άριο. Αλλά ήταν όμως η προσευχή του Αλεξάνδρου και η αιμονή του Αγίου αυτού ανθρώπου να μην δεχτεί τον Άριο στη συντροφική. Αυτό το μάθημα πρέπει να μας δάξει όλους, κληρικούς και λαϊκούς. Ευχαριστώ πάρα. Ήθελα, επειδή είπατε για ότι γίνονται ζυμώσεις προς τα κάτω, ήθελα να σας πω ότι είχα διαβάσει πρόσφατα σε μια εφημερίδα της Μητροπόλεως Ναυπάκτου ότι οι Ρωμαιοκαθολικοί κυκλοφόρησαν ECD ή εφημεριδάκι, δεν θυμάμαι, με κάποιες προσευχές ανάμεσά τους, στις οποίες υπάρχει και το σύμβολο της πίστης, το πιστεύω, το οποίο είναι αλλοιωμένο. Έχει γράψει δηλαδή άρθρο ο Άγιος Ναυπάκτου γι' αυτό, το οποίο εκφράζει ένα δογματικό μινιμαλισμό, δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει όλους τους χριστιανούς. Φτιάχνουμε ένα νέο σύμβολο για να γίνει αποδεκτό. Και το έφτιαξε ο ίδιος ο Πάπα. Ο Ράτσιγκερ, όταν ήταν καρδινάλιος ακόμα, λέει. Το είδα τον Ναυπάκτου, λοιπόν, ο Ράτσιγκερ το έγραψε αυτό το σύμβολο. Κοιτάξτε, παιδιά, έχει πολιτικοποιηθεί τόσο πολύ ο χριστιανισμός στη Δύση, ώστε δεν υπάρχει ίχνος χριστιανικότητας. Σε διαλόγους που κάναμε εκεί, συζητήσεις δηλαδή, και ως εκπρόσωπος, όταν ήμουν ιερεύς στην κολονία, ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου κλπ, ακούγαμε τους επισήμους θεολόγους, κάτι σας έλεγα την προπερασμένη φορά, που έλεγαν δεν πιστεύουμε τίποτα, στο ιδιαίτερο, δεν πιστεύουμε τίποτα. Και λέω, τότε κύριε καθηγητά, γιατί τα λέτε μέσα, λέει, θα χάσω τη θέση μου. Θα μου πεις, μπορεί και εμείς, τότε τι χριστιανισμός είναι. Έχει διαλυθεί το παν και κρατιέται ο χριστιανισμός από κάποιους ανθρώπους που έχουν συνείδηση. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι της αγάπης. Διότι αυτοί του λένε του άλλου, πρόσεξε, δεν πας καλά. Όπως ο γιατρός σας είπε, αγαπάει τον ασθενή, όταν του λέγει, πρόσεξε την αρρώστια σου. Γιατρός όπου αφήνει τον ασθενή είναι γιατροί που καπνίζουν, έχουν και αυτοί τα δικά τους. Και του λέει, έλα μωρέ, κάπνιζε λίγο και εγώ καπνίζω. Και τι με νοιάζει, βρε μπουμπούνα, ότι καπνίζεις εσύ. Το θέμα είναι, αφού με βλάπτεις το κάπνισμα, γιατί μου λες κάπνισμα. Αυτά τα λέει και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Λέει, ο πνευματικός δεν μπορεί να σου λέει. Λέει, πίνω γέροντά μου, έχω ένα ελάττωμα, πίνω κρασί. Πιένε μου, πίνε μωρέ, και εγώ πίνω κρασί. Είπαν, δεν είναι αυτός πνευματικός, είναι διάβολος. Δαίμονας. Βλέπετε ότι και στα πνευματικά είσαι. Λοιπόν, έτσι. Φτάνουμε σε σημείο να διαρωτάσαι, ο άλλος πιστεύει. Ας μην προχωρήσω. Άλλος. Πατέρα, σας παρακαλώ, η Τουρκία ποια έχει επίσημο θρησκεία ή δεν έχει, δεν είναι. Δεν έχει. Α, δεν είναι. Όχι. Το κράτος του Κεμάλ, ναι, δεν 1924, είναι δυτικού τύπου δημοκρατία. Και η δικτατορία που ουσιαστικά έχει μέχρι σήμερα η Τουρκία είναι δυτικού τύπου. Η Τουρκία λοιπόν έχει μουσουλμάνους, έχει και πρωθυπουργό ο οποίος είναι Ισλαμιστής, μουσουλμάνος κλπ, αλλά δεν έχει επίσημη θρησκεία καμία. Ούτε το χρήση. Το Ισλάμ στην Τουρκία είναι άλλη υπόθεση. Το Σαρί να ρωτήσετε τον Νεογκλή, που τα ξέρει καλύτερα. Το εκμεταλλεύεται η πολιτική το Ισλάμ και το χρησιμοποιεί ως μέσον κρούσεως. Πάτερ Γεώργη, θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά έτσι με αυτά όλα όσα είπατε. Σε ένα σημείο, σε μια συζήτηση μεταξύ ενός δημοσιογράφου και μιας παρουσιάστριας στην τηλεόραση αναφέρθηκε το εξής, ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν και δεν συμφωνούν με αυτά, όπως είναι και η δικιά σας θέση και άπτονται πολλών άλλων ανθρώπων. Και επειδή υπήρχε η απορία πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν ή να αντιδράσουν, ο προσκεκλημένος που ήταν και ιερωμένος μάλιστα είπε μια θέση, ότι οι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν και απαγορεύουν και τη συμπροσευχή και την συμμετοχή στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Λειτουργία στο Κορυφαίο Μυστήριο είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, λέει, ανήκουν σε παλαιές εποχές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα. Δηλαδή, μέσα μου καταργήθηκε αυτομάτως και η Εκκλησία
και το συνολικό σύστημα είναι σαν να λες, και η παράδοση των μυστηρίων, καταλάβατε. Οι αρρώστιες του στομάχου ανήκουν σε παλαιές εποχές. Συγγνώμη, πάτε συνεχίστε. Οι αρρώστιες του στομάχου ανήκουν σε παλαιές εποχές, άρα δεν μας απασχολούν σήμερα. Καταλάβατε. Χριστός, χθες, σήμερα, ο αυτός και Ιησούς αιώνες. Η πίστη δεν αλλάζει με τους καιρούς. Ο τρόπος σωτηρίας δεν αλλάζει με τους καιρούς. Είναι πάντοτε το ίδιο. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, πνευματική ζωή, μυστήρια, εξομολόγηση, διαήθεια και ευχαριστία. Αυτά δεν αλλάζουν. Επειδή ήρθαμε στην εποχή μας, βέβαια θα μου πείτε, ξέρετε, φτάσαμε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στον Παπισμό δηλαδή, που είναι το σωστό, στην Αμερική, να παίρνουν όστια. Τώρα, αν είναι μυστήριο, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν θα το κρίνω τώρα, δεν είναι πράγματι μυστήριο. Ρίχνουν ένα δολάριο και παίρνουν όστια και κοινωνάνε. Όπως παίρνουμε εμείς καραμέλες. Σας βεβαιώ, είναι ενισχύ αυτό, λειτουργεί. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την νοηματοδότηση των πραγμάτων, τώρα τι μιλούμε για πίστη. Ποιος καταλαβαίνει, δεν αγορά, αδελφέ. Βέβαια, αν του δείξει του Ολυμπιακού ότι ο διαιτητής τον αδίκησε, θα σε πάει ο Χούλιγκαν, ας πούμε, ή ο Παναθηναϊκός, ή τα κόμματα, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, που θέλουν ποιος θα βγει στην εξουσία, θα σε πάνε. Διότι αυτά τα αισθάνονται. Το ίδιο σε επιτρέψουν και σε εμάς, με τη χάρη του Θεού, να αισθανόμεθα κάποια άλλα πράγματα, να τα αντιλαμβανόμεθα. Καταλάβατε, εγώ, η αρχή δική μου, συγγνώμη τώρα που μιλώ έτσι, από τα νεανικά μου χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια είναι, ή τα πετάμε όλα και αδιαφορούμε, ή αν θα μείνουμε θα είμαστε γνήσιοι και ουσιαστικοί. Έπειτα το πώς μας εξουδετερώνουμε, αρχίζουν οι παλαιομερολογίτες. Εμένα μετάπτυσαν με την κακομοίρα τη Λουκάτο, ο Μεταλλινός και η Λουκά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μας βγήκε και ανισόρροπη η Λουκά και πραγματικά κάνει τώρα, πετάει, λέει κάποιος. Σε πύραυλο είναι η Λουκά. Ο Θεός, δηλαδή, τι να τη φωτίσει, να τη συμμαζέψει, διότι φωτισμό δεν παίρνει παρακάτω η γυναίκα. Δυστυχώς. Αλλά δεν είναι το πρόβλημά μου η Λουκά. Η ειδική περίοδου προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια, τον λυπάμαι. Είναι ανάξιος λόγο. Μου λέει κάποιος μας ευρίζει. Δεν πειράζει, ας με βρίζει. Και ο Σοκράτης, ας πούμε, του λέγανε. Του έδωσε ένας μια μπουνιά στον δρόμο. Τα αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Του έδωσε μια μπουνιά. Και ο Σοκράτης το ρωτούσαν, ποιος σου μαύρισε το μάτι, ποιος σου μαύρισε το μάτι. Βάζει εδώ μια επιγραφή που έλεγε ο Δίνα επί, ο Μεταλλινός μου το έκαμε δηλαδή. Οπότε λέει, να, κοίταξε να δεις την απάντηση για να μην το λέει συνεχώς. Παρακάτω. Ποιες ήταν οι δράσεις. Το τι θα γίνει, είπα, κοιτάξτε, πολύ αντίδρο. Πολλοί είναι σκεπτικοί, μην νομίζετε. Κοχλάζει ένα ηφαίστειο. Και αυτό που είπατε, σύνοδοι υπάρχουν και η Πρωτοδευτέρα, 15ος κανόν μας λέει, αποτύχησε. Επειδή φτάσαμε σε μια τραγικότητα κι εμείς, πάρτε παράδειγμα τον παλαιοημερολογικό κόσμο. Καλά ξεκίνησαν, σωστά ξεκίνησαν για την εγκύκλιο του 1920, από εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά σήμερα είναι πολυδιασπασμένοι σε πολλές αρχιεπισκοπές που η μία έχει αφορήσει την άλλη. Μου λένε συνήθως, γιατί δεν γίνεσαι παλαιομερολογικός, πού να πάω. Θα είμαι αφορισμένος από όλους τους άλλους. Είναι σαν να μπαίνεις στην πύλη του Αδριανού και πάλι βγαίνεις έξω. Επομένως, τους αγαπώ, τους συμπαθώ για τον αγώνα τους. Έχουν τις υπερβολές τους, όπως μπορεί και εγώ να έχω κάπου υπερβολές, αλλά δεν αστοχούν. Αυτά που λένε για τον οικουμενισμό είναι απόλυτα σωστά. Και πρέπει να το πω θεολόγοι του Κυπριανού. Αν δείτε το περιοδικό τους, είναι απόλυτα σωστό, επιστημονικότατο και θεολογικότατο. Τώρα, λάθη, υπερβολές συμβαίνουν παντού. Λοιπόν, δεν φεύγω, μένω εδώ και διαμαρτύρομαι εδώ που είμαι. Θα με καθαιρέσουν. Μικρό το κακό. Διότι αυτοί που θα με καθαιρέσουν θα είναι αυτοί καθηρημένοι και όχι εγώ. Έτσι, θα είναι τιμή. Χρυσόστομος, καθαιρέθηκε, σας το έλεγα και άλλη φορά. Δεν κάνω τον ήρωα. Περιμένω μέχρι καθαίρεσαι. Αν και τώρα το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκρατήθηκε λίγο και δεν προχώρησε από ό,τι είδα παραπάνω, διότι υπάρχουν και αποτυχίες. Μπορεί να δεις έξαμενα 5.000 κληρικούς να πάψουν το μνημόσυνο του Πατριάρχου και του Αρχιεπισκόπου. Γιατί όταν είσαι μόνος σου, ο Ζήσης, ο Μεταλλινός κλπ, σε απομονώνουν εύκολα και σου βαράνε καμιά ζαρτινιέρα κατά κέφαλα. Το λέω πάλι για δεύτερη φορά. Ενώ όταν είσαι 500 κύλι, 2.000. Δεν είναι μικρό το πράγμα. Λοιπόν, θα μου πείτε απειλώ, δεν απειλώ κανένα, αλλά εκεί πάμε. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε εκεί πέρα, όπως συνεχίζεται. Τι περιμένουμε άλλο.
Φτάσαμε στην ψευδένωση. Είναι η παράταση, δεν είναι νέωτη. Είναι η παρατεταμένη σύνοδος Φλωρεντίας. Σε όλη την τουρκοκρατία, τη δουλεία και τη λατινοκρατία, προσπαθούσε να επιβάλλει, η Ρώμη προσπαθούσε να επιβάλλει τη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, την ουνητική σύνοδο. Τώρα λοιπόν επανενεργοποιήθηκε η σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Και έχουμε δηλαδή πάλι προσπάθεια επιβολής. Ουνητίζουμε, καταλάβατε, γίναμε ουνίτες, όχι δογματικά και κανονικά και εκκλησιαστικά, αλλά ως ουνητίζοντες. Αποδεχτήκαμε τον θεσμό της ουνίας και τη λειτουργία. Δεν ενταχθήκαμε επίσημα μέσα, αλλά ουνίτες είμαστε. Αυτή η τακτική είναι ουνητισμός. Λοιπόν, άλλος ένας για να τελειώσουμε. Ποιος υπάρχει? Ναι. Ορίστε. Θα αναφερθώ έμεσα στα όσα είπατε προηγουμένως, χωρίς να διαφωνώ σε τίποτε με όσα είπατε. Η έμεση αναφορά αφορά τον ΟΗΕ. Είναι ο Οργανισμός των Εθνών. Είναι μια ένωση κρατών. Ποια είναι αυτή, τον ΟΗΕ? Τον ΟΗΕ. Άμα. Είναι μια ένωση κρατών. Όλοι συνέρχονται σε ένα κοινό τόπο, αντεδράσουν απόψεις, συναλλάσσονται για θέματα που αφορούν την παγκόσμια ειρήνη κλπ. Οι ηγέτες των κρατών επισκέπτονται ένα τον άλλο, ακόμα και εχθρικών κρατών. Αντεδράσουν πληροφορίες, δώρα. Υπάρχει μια παγκόσμια δύναμη που ηγεμονεύει και έχει αναγορευτεί σε παγκόσμιο χώρο φύλακα και μοιράζει λεφτά παντού για να διαφέρει τους πάντες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι λαοί των 200 εθνών έχουν αλλοιωθεί. Δηλαδή έχουν τις παραδόσεις τους, τη θρησκεία τους, το πολιτικό τους σύστημα, το πιστεύω τους, τα πάθη και τα έθιμα. Το ίδιο σημαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση κρατών είναι. Υπάρχουν δύο-τρεις δυνάμεις που ηγεμονεύουν τον χώρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα κράτη έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Έχουν γυμνωθεί από τις παραδόσεις και από τα πιστεύω τους. Γιατί αυτό να το πάθουμε εμείς στην περίπτωση της ομολογούμενης ένωσης που δεν μπορεί να απλώς να μην ουσιαστεί την αντίπτυξη ένωση? Λοιπόν, εν μέρη συμφωνώ, αλλά αυτό ισχύει για μονάδες, για πρόσωπα, επιμέρους πρόσωπα που δεν χάνουν την ταυτότητά τους ή δεν την έχασαν ακόμα. Διαφορετικά τα κράτη που συμμετέχουν πειθαρχούν, υποτάσσονται και εκτελούν όλα τα άνομα σχέδια τα οποία συλλαμβάνει ο ΟΗΕ για να στηρίξει την πρώτη παγκόσμια δύναμη του κόσμου και κατ' ουσίαν τον σιωνισμό που κυβερνάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι τους Εβραίους, σας το έχω πει πολλά, άλλο οι Εβραίοι. Η πίστη του δικαιωμάτους είναι. Ο σιωνισμός ως κοσμοκρατορικό ιμπεριαλιστικό κίνημα. Και είναι το πρόβλημα. Επομένως, η αλλίωση επέρχεται και στην Ελλάδα. Λέγαμε δεν δίνουμε στρατό και λοιπά, μα είναι δυνατόν να είστε στην Ευρώπη και να λαμβάνετε απόφαση να πάμε να συμπράξουμε στο Λίβανο, στο Κόσοβο και όπου αλλού και να μην έχουμε στρατό? Καράβια, στρατός, ξέρετε, έχω ένα συγγενή μου που είναι στην αεροπορία αξιωματικός και ήταν 8 μήνες στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν γίνεται όλη η φασαρία και η δουλειά των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιβληθεί, διότι έχουμε τα... Συγγνώμη, καλά αυτό, εντάξει. Έχουμε τα πετρέλαια του Καυκάσου. Είναι τεράστιο το θέμα. Μην νομίζετε, πρέπει να τα διαβάζουμε και αυτά, να μελετάμε τα πολιτικά. Τα πετρέλαια του Καυκάσου. Λοιπόν, ζητούμε ένα δρόμο ανοιχτό που θα έχει την Ψευτομακεδονία, τα Σκόπια δηλαδή, θα έχει την Βουλγαρία, θα έχει ένα μέρος της Ελλάδος και θα πηγαίνει με την Κροατία και λοιπά μέχρι το Ιόνιο Πέλαγο, την Αδριατική θάλασσα. Λοιπόν, παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Αυτό εν μέρη μεν αυτό. Αλλά βεβαίως έχουμε αλλοιωθεί. Αν δείτε πώς εσκέπτοντο και συμπεριεφέροντο η Ορθόδοξη τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, σήμερα όλα αυτά δεν υπάρχουν. Πάτε, πόσοι Μακρυγιάννηδες υπάρχουν σήμερα? Πόσοι Κόντοβλου υπάρχουν σήμερα που να σκέπτονται όπως σκεπτόντουσαν εκείνοι οι άνθρωποι? Το κακό, η φθορά δηλαδή, προχωρεί. Διότι συνεχώς αλλοιωνόμεθα. Δεν λέω ότι φταίει ο ΟΗΕ. Άλλωστε είναι τελευταίο κατασκεύασμα. Αυτή η προσαρμογή, η υποταγή πρώτα, η συστράτευση με αδυνάμεις του κόσμου και η υποταγή οδηγεί στην αλλοίωση των πάντων. Κοιτάξτε, όταν λέμε πανθρησκεία,
Εννοούμε η νέα εποχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή σήμερα, χωρίς να φταίει ο λαός των Ηνωμένων Πολιτείων. Συγγνώμη, πρέπει συνεχώς να λύνω απαντήσεις, διότι θα πείτε ότι εγώ θέλω να σκοτώσω όλους τους Αμερικάνους. Μιλώ για τους κυβερνώντες και όχι τον Μπους. Το αθωότερο πλάσμα του κόσμου, με όλη τη σημασία της λέξεως, είναι ο Μπους. Αμφιβάλλω αν θυμάται και το όνομά του άνθρωπο. Ποιοι είναι πίσω από τον Μπους, αυτόν ή τον Κλίντον. Άλλα ήθελε ο Κλίντον και πίσω του αυτή είναι η φιγούρα, η επιφάνεια. Λοιπόν, η πανθρησκεία στην οποία ανοθούμεθα αυτές οι κινήσεις είναι η πανθρησκεία. Ο Πάπας είναι ο πλανητάρχης νούμερο 2 κατά τις δηλώσεις των δυτικών. Δεν είναι δικός μου χαρακτηρισμός. Εις τα πνευματικά και θρησκευτικά πράγματα. Οι συναντήσεις της Ασίζη έχουν πρώτο τον Πάπα. Ο Πατριάρχης μας κάθεται δύο σκαλιά παρακάτω σε μια καρέκλα. Ο άλλος και ο Πάπας είναι στο μέσο και κάθε ένας εκπρόσωπος των χριστιανικών εκκλησιών και των άλλων παγκοσμίων θρησκευμάτων περνάνε, κάνουν μετάνοια στον Πάπα και παίρνουν τη θέση τους. Τον αναγνωρίζουν δηλαδή ως πρώτον την τάξη σε αυτή την πορεία της πανθρησκείας. Τι είναι η πανθρησκεία? Όλα στο ίδιο του κάτι. Ώστε να φτιάξουμε ένα αμάλγαμα θρησκευτικό που να είναι ευκολόχριστο. Ενώ τώρα είμαστε διηρημένοι ακόμη, έχετε δίκιο σε αυτό. Είμαστε ακόμη διηρημένοι. Δεν επήλθε αυτή η συγχώνευση των πάντων. Επομένως πρέπει να γίνει. Αυτό το δήλωνε ο Αμερικής ο Ιάκωβος. Κάποια σας τα έχω πει, οι παλαιότεροι τα ξέρουν, ζητώ συγγνώμη για τις επαναλήψεις. Ο Ιάκωβος ο Αμερικής έδωσε συνέντευξη το 1999 στην Νέμεση τη Κανέλη. Την συνέντευξη την πήρε μια άριστη δημοσιογράφος, η Μέρη Ιππίνη τη Ελευθεροτυπία. Διδάκτορα. Και λέει η Πίνη, συγγνώμη ο Ιάκωβος, ότι λυπούμε διότι δημιουργήσαμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών για να ενώσουμε μετά όλες τις θρησκείες, την πανθρησκεία. Και ακόμη δεν προχωρήσαμε. Ελυπεί το ο Ιάκωβος διότι δεν προχωρήσαμε σε αυτή την πορεία προς την πανθρησκεία. Λοιπόν, βάση περιπτώσει. Κοιτάξτε, κάποιος μπορεί αυτά που λέω εγώ να τα θεωρήσει κινδυνολογία κλπ. Τα πράγματα θα δείξουν αν έχω δίκιο ή άδικο. Μην ξεχνάτε ότι παίρνανε με τις πέτρες τον Ιερεμία, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας λέει και τα μικρά τα παιδιά έρχονται πίσω μου, Θεέ μου, και με πετροβολούν, με κοροϊδεύουν. Και του λέει ο Θεός, καλαμάστε, καλαμάστε, μπες στον Αμπελώνα και κάποια αγουρίδα θα βρεις. Δεν τη βρίσκω κανένα τσαμπί. Λέει θα βρεις κάποια αγουρίδα, θα οριμάσει αυτή με τη χάρη. Λοιπόν έτσι, Χρυσόστομος. Δόξο καταγέλαστο είναι. Θα με κοροϊδεύει όλος ο κόσμος. Και όμως, ου πάψω με λέγω, λέει ο Χρυσόστομος. Δεν θα πάψω να μιλώ. Ό,τι κι αν είναι η έκβαση. Εμπόδιο δεν μπορώ να σταθώ εγώ. Και με την γλώσσα της Αγίας Κικιλίας της κόψανε τη γλώσσα. Και είναι στο Βατικανό, αν δείτε, στην κατακόμη της Αγίας Κικιλίας, η Μάρτης Κικιλίας, της κόψανε τη γλώσσα. Για να μην ομολογεί τον Τριαδικό Θεό. Και όταν τη κόψανε το κεφάλι, έμεινε έτσι η Αγία Κικιλία, με το χέρι, με τα τρία δάχτυλα. Ο Κυνέγυρος, πάση περιπτώσει, έχουμε και στην Ελλάδα παραδείγματα. Λοιπόν, με τα δόντια κράτησε το πλοίο. Δεν έκαμε τίποτα, αλλά ο Κυνέγυρος εμψύχωσε το Μιλτιάδη και όλους τους άλλους. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Ημών των αμαρτωλών και αναξίων. Θέλει εμείς να τα κάνουμε, για να παίρνουμε την τιμή και τη χάρη εμείς οι αμαρτωλοί και αναξίοι.